Ροξάνδρα Στούρτζα. Επέστρεψε. Ήρθε μια νύχτα στο όνειρό μου και μου μίλησε. Μου είπε για αρχή: «Ξέρεις, γεννήθηκα στην πόλη από αρχοντογενιά. Πρίγκιπες, δούκες, κόμητες απάρτιζαν το δέντρο της σειράς». Και πριν προλάβω να της πω, μου είπε: «Τύχη, θα πεις, και εγώ θα συμφωνήσω. Μα η τύχη μου δεν βρίσκεται εκεί που λογαριάζεις. Η τύχη μου ήταν μοναχά εκείνον να γνωρίσω, εκείνον να ερωτευτώ, εκείνον να αγαπήσω. Μ' αγάπη άδολη, αγνή, από όνειρο φτιαγμένη. Δεν ήτανε της γης η αγάπη αυτή. Φερμένη ήταν απαλού, από Θεό σταλμένη». Και άρχισε να εξιστορεί κι εγώ να την ακούω. Από νωρίς κατάλαβα πόση μελαγχολία, πως η ζωή που μου έδωσαν μια θάλασσα ήταν βαθιά. Πέρασμα από τα βαθιά και από τα νερά τα μαύρα. Δεν ήξερα τι να της πω, μα ο πόνος της με άγγιξε. Το πρώτο τάξιδο για εμέ ήταν στη Μολδαβία, στον πύργο της οικογένειάς μας. Ακολούθησε κι άλλο ταξίδι στην Αιγιοπετρούπολη, μα ήταν ακριβή η ζωή στην πρωτεύουσα. Ο πατέρας μου αγόρασε μια έκταση με έναν όμορφο πύργο στο Μοχίλεφ, στη Λευκορωσία. Έτσι μείναμε εκεί. Είχαμε όλα τα καλά, αν με ρωτάς. Δασκάλους και παιδαγωγούς και γύρω-γύρω κήπους. Μήτε η γνώση έλειψε, μήτε και το παιχνίδι. Τα βράδια όλη η οικογένεια μαζεμένη στο σαλόνι, με συζητήσεις, ιστορίες και μουσικές περνούσε ο καιρός. Τα χρόνια ήταν δύσκολα, πόλεμοι σε όλη τη γη και μια Ελλάδα σκλαβωμένη. Κάπου εκεί χαμήλωσε τα μάτια της, σκοτίνιασε η μορφή της. Δεν μίλησα, περίμενα. 8 χρόνια ζήσαμε εκεί. Μετά πάλι πίσω στην Πετρούπολη και μετά πάλι στη Λευκορωσία και μετά ο θάνατος της αδερφής μου της Μαράγδας. Ήμουνα τότε μόνο 17. Το ήξερε, μας το είχε πει. «Ελπίζω να είμαι η πρώτη που θα φύγω», είχε πει. Και ήτανε μόλις στα 23. Και μετά ο θρήνος, όλο φυρμός και έπειτα η σιωπή. Αυτή η εκοφαντική σιωπή της απώλειας. Και αυτή η ίδια σιωπή διήρκησε πολύ. Συνάντησε το θάνατο του μεγαλύτερου μου αδερφού, του Κωνσταντίνου. Έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Κάτι που κράτησα κρυφό από τη μητέρα. Αρρώστια τάχα τον είχε βρει. Ήταν το μόνο που της είχα πει. Και έγινα για τα άλλα 2 αδέρφια μου, τον Αλέξανδρο και την Ελένη, κάτι σαν τη μητέρα, μιας και η ίδια πνίγονταν σε βάθη από πένθος. Δεν είχε άδικο. Πέρασμα από ταραγμένη θάλασσα η ζωή της. Ο πατέρας μου υπήρξε σύμβουλος της Τσαρικής Αυλής. Φρόντισε λοιπόν να με φέρει σε επαφή με αυτό το περιβάλλον. Στο θρόνο βρισκόταν ο Αλέξανδρος ο πρώτος και στο πλευρό του η Γερμανίδα σύζυγός του, η Ελισάβετ. Τους έκανα καλή εντύπωση. Αναγνώρισαν τη μόρφωση, εκτίμησαν την ευγένεια και αξιολόγησαν την ευφυΐα μου. Δεν ήμουν εγώ παθής, δεν ήμουν φαντασμένη και δεν υπήρξα ποτέ επιτηδευμένη. Ήξερα να βλέπω, να κρίνω ορθά και να μιλώ όταν μου το ζητούσαν, αν και ήμουν μόλις 19 ετών. Έτσι κύλησε ο καιρός, μέχρι που η μοίρα με έφερε κοντά του. Το 1809 ήρθε στην Αγιοπετρούπολη ο Ιωάννης. Καλεσμένος του τσάρου, ο νέος φέρελπης διπλωμάτης έμελε να κουβαλήσει στις πλάτες του βαρύ φορτίο. Τότε τον γνώρισα. Ήμουν 23 και αυτός 33.
Γνωριστήκαμε μέσω του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ο οποίος ήταν συγγενής μου. Έτσι, οι επισκέψεις του στο σπίτι μας ήταν συχνές. Τον θαύμασα για αρχή. Πόση αριστοκρατική ομορφιά! Με γοήτευσε. Η εσωτερικότητά του, το βαθύ βλέμμα του, οι γνώσεις του, είχε σπουδάσει την ιατρική επιστήμη. Η εφράδια του λόγου του, τα επιχειρήματά του, οι αξίες του αναλύονται στο χρόνο από τότε και για πάντα. Ιδανικά. Περίπου 3 χρόνια διήρκησαν οι επισκέψεις του στο πατρικό μου σπίτι. Ατελείωτες συζητήσεις γίνονταν στο σαλόνι μας. Η Γαλλική Επανάσταση, η Ιόνιος Πολιτεία, η τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Είχαμε όλο το χρόνο να γνωριστούμε και να οικοδομήσουμε σχέση εκτίμησης, φιλίας και αγάπης. Μια αγάπη ολοκληρωτική που κανείς ποτέ δεν είχε την τύχη ούτε μια στιγμή να ζήσει. Τόσο βαθιά και τόσο ανυπεράσπιστη. Τόσο μεγαλειώδη και από τις δάφνες της γυμνή. Τα μάτια της διάφανα γίνανε από τα δάκρυα, σαν μου μιλούσε για εκείνον. Μετά από κάποιον καιρό, μου δόθηκε η ευκαιρία και έγινα κυρία επί των τιμών της Ελισάβετ. Έτσι διέμενα στο παλάτι. Ο Ιωάννης διορίστηκε στη Βιέννη, διπλωματικός ακόλουθος, και βοηθό του είχε το μικρό μου αδερφό, τον Αλέξανδρο. Έτσι μπορούσα να μαθαίνω νέα του. Στο μεταξύ, ο γαλλορωσικός πόλεμος έφτασε στην πόρτα μας. Και αφού ο τσάρος έφυγε για το μέτωπο, εγώ συνόδευσα την Ελισάβετ στην εξοχική τους κατοικία. Εκεί τη γνώρισα καλύτερα. Ένιωσα πόσο βαθιά δυστυχισμένη ήταν, στηριγμένη σε εφήμερα και εικονικά πλούτη. Και όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω και τον ίδιο τον τσάρο, τότε συνειδητοποίησα πόση μοναξιά έκρυβαν τα άκτορα, οι ηγέτες, ο πλούτος και η δόξα. Εκείνο τον καιρό μια γυναίκα μας συντρόφευε όλους. Η μοίρα μας. Και ο Ιωάννης στο μέτωπο. Χύμαρος ήταν ο λόγος της. Σιγά σιγά άρχισα να νιώθω πως η τσαρίνα κάτω από το πέπλο της φιλίας έκρυβε τη ζήλια. Η σχέση που είχα αναπτύξει με το σύζυγό της ήταν κάτι που δεν κατάλαβε ποτέ. Έβλεπε μόνο ό,τι ήταν πρόδειλο. Δεν προσπάθησε να ακούσει έστω για λίγο την ψυχή μου, κάτι που χωρίς προσπάθεια κατάφερε ο Αλέξανδρος, γιατί η φιλία μας με τον τσάρο ήταν αληθινή ως το τέλος. Η καρδιά μου ήταν ολοκληρωτικά δοσμένη στον Ιωάννη. Θυμάμαι σαν ήρθε στο σπίτι μας εκείνο το Σάββατο με σκοπό να μας αποχαιρετήσει καθώς αναχωρούσε για τη Βιέννη. Πόσο θλιμμένος ήταν. Έκατσε μπροστά από το πιάνο και άφησε όλη τη θλίψη του να γίνει μουσική. Και αμέσως μετά μου ζήτησε να παίξω στο πιάνο τη σονάτα του αποχαιρετισμού του Μπετόβεν. Και θυμάμαι πως έτρεμαν τα δάχτυλά μου καθώς ακουμπούσαν τα πλήκτρα. Κάθε νότα πληγεί από χαρμπή. Γιατί δεν μίλησε κανείς? Γιατί δεν μοιραστήκαμε εκτός από τη σιωπή μας και όλη την αγάπη παρακρατήσαμε κλειστό, σώμα και στόμα τάφο? Θεέ μου, είναι σαν να του μιλά. Να η αγάπη που κρατά αιώνια. Και όταν ξαναβρεθήκαμε μέσα από τα γράμματά μας, φτερούγησε, θυμάμαι, η καρδιά μου. Και πάνω που άναψε το φαναράκι της ελπίδας, έσβησε για πάντα. Στη ζωή μου με τον Ιωάννη, το ποτέ και το πάντα ήταν απόλυτα. Θα σε αγαπώ για πάντα. Δεν θα είμαστε μαζί ποτέ. Η μισή μου ύπαρξη δόξασε τις αξίες του, μα η άλλη μισή ήθελε να τις σβήσει, να πάψουν να υπάρχουν, μα
Αυτές δεν ήταν που έκαναν τον Ιωάννη μεγάλο. Ένιωθα κομμένη στα δυο. Αποφασίσαμε να κολυμπήσουμε στα ήρεμα νερά της φιλίας. Η αλληλογραφία έγινε το πολύτιμο νερό που όχι απλώς μας ξεδιψούσε, αλλά μας κρατούσε στη ζωή. Προσπαθούσαμε να χαράξουμε δρόμους, να μοιραστούμε προβληματισμούς για να βρούμε λύσεις. Τα οράματά του έγιναν και δικά μου. Να μορφωθούν όσα περισσότερα Ελληνόπουλα ήταν δυνατόν. Να πάψει η Ελλάδα να είναι σκλαβωμένη. Να διεκδικήσει ό,τι της αξίζει. Αντίθετα με μένα, που δεν μου επέτρεψα ποτέ να διεκδικήσω την άσβεστη αγάπη. Οι αξίες του ήταν πολύ πιο πάνω και από την ίδια τη ζωή του. Μα όσο κι αν παλεύαμε να κολυμπήσουμε σε αυτά τα ήρεμα νερά, τόσο ένιωθα πως πίσω από τις πολύτιμες, σαν χρυσοκεντυμένες βελονιές λέξεις του, υπήρχε ο ίδιος πόθος, το ίδιο όνειρο για μοιρασμένη ζωή. Ο Ιωάννης υπήρξε τόσο έντιμος και τόσο έτοιμος, τόσο σπουδαίος, χωρίς ίχνος υπεροψίας, με διορατικότητα και πίστη στο καθήκον. Ένας πολύτιμος άντρας. Έλεγε, ο άνθρωπος προτείνει και ο Θεός αποφασίζει. Αυτό πίστευε. Αυτό τον κρατούσε στη γη. Μπορεί να ήλπιζε, να μοχθούσε για τους στόχους του, μα πίστευε πως την τελευταία λέξη την είχε ο Θεός του. Ακόμη και όταν τα επτάνησα απλωνώντας το τραπέζι για τη μοιρασιά. Η καθαρότητα της σκέψης του ήταν που αγάπησα πολύ. Αυτό το ίδιο πενάδι ήταν που δεν τον άφηνε να παρασυρθεί από αισθήματα. Και οι μέρες κυλούσαν. Η Ελισάβετ, παραδομένη στη ζήλια, με πίεσε να παντρευτώ το συγγενή της, κόμητα Έτλινγκ. Έτσι πίστευε πως αφήνοντας τη ζωή στο παλάτι, θα ξεθόριαζε και το ενδιαφέρον του Αλέξανδρου προς το πρόσωπό μου. «Και εσύ, τι έκανες εσύ?» «Τι έκανα εγώ?» «Παρετήθηκα των καθηκόντων μου. Αποσύρθηκα για 1,5 χρόνο στον πύργο μας στο Μοχίλεφ. Είχα τόση ανάγκη να σκεφτώ. Εκεί είχα την πολυτέλεια απερίσπαστα να αποφασίσω. Βρέθηκα πρόσωπο με πρόσωπο με τη μοναξιά, την απελπισία, το δίλημα, το πρέπει. Μα κυρίως είδα κατακόκκινη την απουσία του. Κατακόκκινη και η θυσία μου. Παντρεύτηκα τον κόμητα Έντλινγκ και πήγαμε να ζήσουμε στη Βαϊμάρη. Μα ποτέ δεν τέριαξα. Ούτε με τη χώρα, ούτε με το σπίτι, ούτε με τον ίδιο. Αμέτρητα βέρστια χώριζαν το σώμα και το πνεύμα μας. Τα γράμματα του Ιωάννη ήταν χάδι και κατά χεριά. Ό,τι ποθούσα και ό,τι έχανα ήταν εμπρός μου. Κάθε που μου γράφε, ζητούσε να το συμπεριλαμβάνω στις προσευχές μου. Δεν χρειαζόταν καν να το ζητά. Το έκανα κάθε μέρα. Το ζητούσα να προσέχει την υγεία του. Ευχόταν να είμαι καλά. Υπήρχε αυτός ο φόβος και από τους δυο μας, μήπως κάποιος φύγει. Πόσο βασανιστική θα ήταν η ζωή ενός από τους δυο, σαν θα φεύγει ο ένας από τους δυο. Δεν γνώριζα ακόμη το Γολγοθά που θα ανέβαινα. Μετά, τι έγινε μετά? Ήρθε κάποιος καιρός που αρρώστησε βαριά και ήμουν τόσο μακριά. Μόνη ελπίδα προσευχή. Άναψα 1,000 κεριά. Κάθε κερί η ίδια προσευχή. Κάθε πνοή πιο δυνατή να φτάσουν τα λόγια ψηλά. Παρακάλεσα με όλη τη δύναμη της αγάπης μου. Οικέτευσα τον Θεό να σταθεί δίπλα του, να μην τον αφήσει να χαθεί. Και μέσα στα αναφιλητά γεννήθηκε η ελπίδα.
Τα ταραγμένα χρόνια γεννούν ποιητές, Ιωάννη. Και οι ποιητές δεν χάνονται ποτέ. Και εκείνη τη στιγμή του γράψα. Του είπα πως ήμουν βέβαιη για την ίασή του. Η στιγμιαία απελπισία σβήστηκε από τα δάκρυα. Μόνο την αγάπη μου διάβασε. Και είχα δίκιο τότε. Ο ποιητής δεν χάθηκε. Και συνέχισε η ζωή μας να κυλά χωριστά. Αφού απομακρύνθηκα από το σύζυγό μου, ζούσα ανάμεσα στην Οδυσσό και τα κτήματα στη Βεσσαραβία. Ό,τι συγκομίζαμε από τη γη, πήγαινε στους πρόσφυγες που έφταναν από την Ελλάδα. Οι έρανοι βοήθησαν πολύ. Χτίσαμε ορφανοτροφείο, λειτουργήσαμε παρθεναγωγείο, ο σκοπός ιερός. Ο Ιωάννης προσπαθούσε διαρκώς να βρει τρόπο έτσι ώστε η Οθωμανική κυριαρχία να μαζέψει τα χέρια της από την Ελλάδα. Είναι όμως στη μοίρα της πατρίδας που δεν γνώρισα ποτέ από κοντά να υπάρχουν πολύτιμοι φίλοι και δαιμόνιοι εχθροί. Είναι το αντίτιμο που πληρώνει για τις βαθιές της ρίζες και το φως που της χάρισε ο Θεός της. Είναι το αντίτιμο που πληρώνει για τα σκοτάδια με τα οποία την πότισε ο δαίμονάς της. Και κυλούσε ο καιρός. Και κάθε φορά που το καθήκον τον έφερνε σε μια χώρα κοντινή, εγώ ταξίδευα για αλλού. Θαρρείς και δεμένοι από κλωστές, υπήρξαμε μαριονέτες στα χέρια. Ποιος ξέρει ποιου. Η Ελλάδα βούλιαζε, πάλευε, βαριανάσαινε, αιμορραγούσε. Η ελληνική επανάσταση έδωσε ελπίδα. Μα τίποτα δεν ήταν όπως φαίνονταν. Τι έζησαν άραγε οι άνθρωποι τότε. Κι ήτανε μια μέρα του 1828. Η μέρα της 12ης Ιανουαρίου που όλοι οι Έλληνες περίμεναν με την ελπίδα αγκαλιά. Ο Ιωάννης αποβιβάστηκε στην Αίγινα ως ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές. Ο κόσμος τον αγάπησε πολύ. Στα μάτια του έβλεπε μια Ελλάδα που θα πήγαινε μπροστά. Εκείνος όμως αγωνιούσε. Είχε γνώση των δυσκολιών. Δεν μπορούσε όμως ακόμη να φανταστεί το θράσος των εχθρών του. Και όσο κι αν οι βαθιές ρίζες τον κρατούσαν γερά στη γη που τόσο αγάπησε, όσο κι αν ηλίου φως τον φώτιζε, τόσο τα σκοτάδια ετοίμαζαν το φευγιό του. Συνεχίσατε να αλληλογραφείτε. Εκείνο τον καιρό η αλληλογραφία μας δεν ήταν πολύ συχνή, όμως η φλόγα της αγάπης μας ήταν το ίδιο ζωντανή. Και όσο με τον καιρό ένιωθε την αγωνία του, τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, τις συγκρούσεις και τα εμπόδια, τόσο οι προσευχές μου γινόταν πιο συχνές. Το προαίσθημά του, το κακό προαίσθημά του, τον δηλητηρίαζε κάθε μέρα. Και όσο πάλευε να χτίσει, τόσο εχθροί ξεπρόβαλαν από παντού, μην μπορώντας να δεχτούν το κοινό συμφέρον έναντι του ατομικού. Είχε ήδη οπλιστεί το χέρι του Φωνιά. Στο τελευταίο γράμμα του μου έγραφε για το πόσο έντονα ένιωθε την απουσία μου και ρωτούσε «Άραγε πότε θα ξανασυναντηθούμε». Κι εγώ θυμάμαι πως του γράψα αμέσως. Μα δεν πρόλαβε να το διαβάσει. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831, στην είσοδο της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο, έσβησε από χέρια ελληνικά. Πέταξε η ψυχή του ψηλά, εκεί όπου ανήκε, εκεί όπου της έπρεπε, στον Θεό και την αιωνιότητα. Σκοτίνιασε ο κόσμος γύρω μου σαν το έμαθα. Χειμώνιασε για πάντα η καρδιά μου. Κι ήθελα να φύγω κι εγώ.
Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου η ζωή μου χωρίς εκείνον. Από εκείνη τη στιγμή ήμουν κι εγώ νεκρή. Η λέξη πένθος δεν μπορεί να περιγράψει ούτε τον πόνο, ούτε τη λύπη. Σπάραζε η ψυχή μου, ούρλιαζε στο στήθος μου και λέξη δεν έβγαινε από τα χείλη μου. Μόνο σκέψεις, λέξεις βυσμένες από τα δάκρυα στο χαρτί. Παρακαλούσα το Θεό να με πάρει κοντά του. Ιανουάριος 1832. Του έγραφα, δεν μπορούσα να δεχτώ πως ήταν νεκρός. Αύγουστος 1832. Αδύνατο να ζω χωρίς να περιμένω γράμμα του. Απρίλιος 1833. Στο σκοτάδι φωνάζω το όνομά σου. 1834. Ουρλιάζει η σκέψη μου, θέλω να είμαι κοντά σου. 1835. Η απουσία του με γέμισε θυμό για τα πάντα. Μα πώς με είχε αλλάξει ο πόνος. Εγώ είχα γεννηθεί για να αγαπώ. Ελπίδα μου μοναδική να ήταν λίγες οι μέρες μου στη γη. Θέλησα να κάνω κάτι τελευταίο. Ένα ταξίδι ακρινό. Να περάσω από τα μέρη που πέρασε κι αυτός. Να περπατήσω τους δρόμους που περπάτησε. Να νιώσω τον αέρα που χάιδεψε το πρόσωπό του. Να ακούσω τα πουλιά που του τραγούδησαν. Να αντικρίσω τον ουρανό που αντίκρισε. Ίσως να συναντούσα τις ευχές που ψιθύρισε. Ήθελα να δω και να μιλήσω με αυτούς που αναγνώρισαν την αξία του. Βιέννη, εδώ που μου χάρισε το δαχτυλίδι, αυτό με την πεταλούδα που φλέγεται από τρεις φωτιές. Γενέβη, θέλησα να αγοράσω το μικρό σου διαμέρισμα, μα δεν μου το επέτρεψαν. Δρέσδη, Φραγκφούρτη, Παρίσι. Τις ατέλειωτες ώρες του ταξιδιού μέσα στην άμαξα, σε νιώθα δίπλα μου. Να μου κρατάς το χέρι, να σου μιλώ και εσύ να μου χαμογελάς. Το δαχτυλίδι σου αυτό ποτέ δεν θα το αποχωριστώ. Και όταν ξανασυναντηθούμε θα είναι για πάντα. Γιατί σαν θα πεθάνω από αγάπη. Και θα είμαι ευτυχισμένη γιατί θα είμαι κοντά σου. Για πάντα. Ήμουν προετοιμασμένη για το τέλος. Ήξερα πως ανέβαινα τα τελευταία σκαλοπάτια. Η θλίψη είχε γεράσει το σώμα μου. Επέστρεψα στην Οδυσσό. Ακολούθησε ένα ταξίδι στη γενέτειρά μου. Ήθελα για τελευταία φορά να τη δω. Ρημάδι τη βρήκα. Στις 16 Ιανουαρίου του 1844 ήταν μέρα Κυριακή. Με επισκέφθηκε η οικογένειά μου. Όμορφη μέρα. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Εγώ περισσότερο από όλους. Εκείνη τη νύχτα έφυγα και πήγα να τον βρω.